Όχι στην αξιολόγηση. Με αποχή από την επιβολή του μέτρου, είπαν σήμερα δημόσιοι υπάλληλοι και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας στο Ηράκλειο, με παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. Η ΕΝΜΕ Ηρακλείου κάνει λόγο για αντιδημοκρατικό κατήφορο χωρίς τέλος του Υπουργείου Παιδείας, καταγγέλλοντας την προσπάθεια ποινικοποίησης του απεργιακού του αγώνα. Το Υπουργείο Παιδείας, αδυνατώντας να πείσει για την αντιεκπαιδευτική του πολιτική και βρίσκοντας την αρή αντίσταση των εκπαιδευτικών, προσέφυγε στα δικαστήρια κατά της απεργίας αποχής που είχε προκηρύξει η Ομοσπονδία μας. Εμείς ως ΕΝΜΕ Ηρακλείου καταδικάζουμε αυτή την ενέργεια και λέμε όχι στην ποινικοποίηση της απεργίας και των συνδικαλιστικών αγώνων. Ο κύριος Πιερακάκης, που κατά τα άλλα διατείνεται ότι προασπίζεται το δικαίωμά μας στην παιδεία και την εργασία, καταστρατηγεί και το συνταγματικό δικαίωμα στην απεργία. Η κυβέρνηση φημώνει το συνδικαλισμό και χτυπάει τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές και τους αγρότες. Η κυβέρνηση σήμερα παραδέχεται την ήττα της, επειδή δεν μπορεί να επιβάλλει την αξιολόγηση εξαιτίας της στεναρής αντίστασης των εκπαιδευτικών, μας πηγαίνει στα δικαστήρια προκειμένου να καταστήλει την απεργία. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε. Οι καθηγητές στάσσονται και στο πλευρό φοιτητών και αγροτών που βρίσκονται στους δρόμους ανά την Ελλάδα. Η στόχευση της κυβέρνησης είναι αφενός η υποβάθμιση των πτυχίων των δημόσιων πανεπιστημίων, η συνολική συρρήκνωση της δημόσιας εκπαίδευσης και αφετέρου η δημιουργία φοιτητών πολλαπλών ταχυτήτων. Είμαστε στο πλευρό των αγροτών που ξεκληρίζονται, των φοιτητών που μάγονται για το δημόσιο σχολείο και το πανεπιστήμιο και λέμε στην κοινωνία ότι πρέπει όλοι μαζί να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Δηλαδή μισθούς για να ζούμε με αξιοπρέπεια, δημόσια δωρεάν παιδεία, υγεία και βεβαίως κατοχύρωση του πρωτογενούς αγροτικού τομέα. Μαζί με τους φοιτητές, μαζί με τους αγρότες, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της παιδείας, ενάντια στο ξεκλήρισμα της φτωχομεσαίας αγροτιάς, θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώσουμε τους αγώνες μας. Υπενθυμίζεται πως η ΕΔΕΔΗ έχει κηρύξει 24-ωρη πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου, ζητώντας μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους και στελέχωση όλων των κρίσιμων δημόσιων φορέων.